Μάλιστα λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο CNG Web Radio. Χαίρομαι πάρα πολύ που μεγαλώνει η ραδιοφωνική μας παρέα και βλέπω και στα ερωτήματα απαντάτε και για τη μουσική γράφετε και γίνεστε όλο και περισσότεροι και στο Facebook και στο live chat και στις σελίδες και παντού και με κάνετε όλο και πιο χαρούμενο. Για τα κομμάτια λοιπόν που μόλις ακούσαμε και που χαίρομαι που το βρήκανε ταυτόχρονα η Άννα με την Εροφίλη, μπράβο κορίτσια. Το προηγούμενο λοιπόν κομμάτι ήταν το In a World Without You, τον Nicolas Costa και Freaky Fortune, έτσι, δύο πολύ καλή μουσική παραγωγή, που βέβαια για κάποιους που δεν το γνωρίζουν, έτσι, είναι Έλληνες, ελληνικής καταγωγής. Αλλά το κομματάκι αυτό είναι ελληνικό, που ακούστηκε σε αγγλικό στίχο. Έτσι είναι αυτό που λέω, ότι έχουμε πολύ μεγάλα ταλέντα. Βγάζουμε γενικότερα μουσική διεθνούς επίπεδου, θα έλεγα, και δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε, ενώ στην pop, τουλάχιστον στην pop μουσική σκηνή. Έτσι, αυτό οφείλω να το πω. Μεγαλύτερη προσπάθεια απλά, οργάνωση και τα νέα παιδιά όσο γίνεται έτσι, να προωθήσουν τα κομμάτια τους στο εξωτερικό. Έτσι, και άλλες χώρες το έχουν κάνει. Έτσι, δεν επικρατεί πλέον μόνο η αμερικάνικη μουσική, η βρετανική. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα, πάρα πολλοί solo καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν περίφημη καριέρα και μπράβο τους. Το κομμάτι που ακούσαμε αμέσως μετά και που οφείλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και το ακούω τον τελευταίο καιρό είναι το Star των Rimon. Βέβαια κάποιοι μπερδεύονται και λένε ο Rimon. Δεν είναι ο Rimon, είναι η Rimon, έτσι. Είναι συγκρότημα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα το οποίο είναι περίπου 15-17 χρόνια συγκρότημα. Κυρίως από τη δεκαετία του 2000 και μετά τους ακούμε αρκετά συχνά στην Ελλάδα. Είναι συγκρότημα γερμανικό, έτσι, από το Freiburg της Γερμανίας, όπου εκεί ξεκίνησαν σε διάφορες εμφανίσεις. Στην αρχή δεν πήγανε πολύ καλά, επέμεναν, αύξησαν το συγκρότημα, πήγαν στην Αμερική, έκαναν συμβόλαιο, ξαναγύρισαν στην Ευρώπη. Γενικότερα έκαναν πολλές περιοδίες και ο ήχος τους είναι πολύ ιδιαίτερος, πολύ ωραίος, δυνατός, pop ήχος, μελωδικός. Αυτό μου αρέσει. Έχουν και στίχο και μελωδία, συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα. Και στην πορεία βέβαια και σε άλλες εκπομπές θα ακούσουμε σίγουρα και άλλα τους κομμάτια. Λοιπόν, για το θεματάκι όμως που έδειξα πριν και αναφέρομαι βέβαια στα ρέματα, στις καταστροφές, στις πλημμύρες, όλο αυτό που μας ταλανίζει εδώ και χρόνια και που το ζήσαμε και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, βλέπω ήδη μου έχετε γράψει ωραία μηνυματάκια και βέβαια ο Άκης που του ζήτησα τη γνώμη του, ανταποκρίθηκε και μπράβο Άκη. Λοιπόν, να το πω έτσι live για τους ακροατές. Μου λέει ο Άκης, όντως τα μπαζωμένα ρέματα αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Καθαρίζαμε συχνά τα φρεάτια, μαζεύαμε τα κομμένα κλαδιά σε κατάλληλους χώρους. Α, εννοείς, ναι, να καθαρίζουμε συχνά τα φρεάτια, να μαζεύουμε τα κομμένα κλαδιά σε κατάλληλους χώρους και όχι παρατημένα στους δρόμους. Σίγουρα πιστεύω θα ελαττώναμε το μέγεθος των καταστροφών. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Άκη. Εγώ το ξεκίνησα βέβαια και ένα βήμα πιο πίσω από τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων για να μπορούν να έρθουν οι ευθύνες. Ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και εμείς οι πολίτες, έτσι, βλέποντας ίσως και την ανικανότητα του κράτους και γενικότερα της κρατικής μηχανής ή και των τοπικών αρχών, το να μαζευτούν γειτονιές που ξέρουν και ζουν το πρόβλημα. Το να υπάρχουν ακόμα και εθελοντικές οργανώσεις που υπάρχουν πάρα πολλές και προσφέρουν, μπορώ να σας πω, απίστευτο έργο. Και εκεί που κάνουμε για τα δάση μας, έτσι. Κάνουμε διάφορες προσπάθειες για τις πυρκαγιές. Γιατί να μην το κάνουμε για τις πλημμύρες? Ρωτάω τώρα εγώ. Έτσι. Γιατί να περιμένουμε κάθε φορά μονίμως το πότε θα έρθει η καταστροφή, να βρίσουμε τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη, τον υπουργό, να πλακωθούμε όλοι μαζί στο Twitter, στο Facebook, σε panels, να βγούμε στα πρωινάδικα, έτσι, και στο τέλος να θρυνήσουμε και θύματα. Μπορούμε, έτσι, εκ των προτέρων, αν οργανωθούμε και σαν πολίτες. Έτσι. Και μετά, βέβαια, αν το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, θα τους πληρώσουμε με το αντίστοιχο νόμισμα. Έτσι. Έρχονται οι εκλογές. Και οι τοπικές που έγιναν και οι βουλευτικές που θα γίνουν θα αναγνωρίσουν το λάθος τους, διότι αν οι πολίτες είναι αυτοί που δίνουν τη λύση, τότε τι νόημα έχει η ίδια πολιτική. Έτσι. Να το θέσω και εγώ έτσι το ερώτημα. Αν είναι οι πολίτες να παίρνουν το πρόβλημα στα χέρια τους, αλλά κάποιες φορές όταν δεν επεμβαίνει η ίδια πολιτική, ίσως πρέπει να έχουμε οργανώσεις πολιτών, κινήσεις πολιτών που να προστατεύουν τις περιουσίες τους.
Έτσι, εγώ το πιστεύω αυτό, πιστεύω στην οργάνωση γενικότερα των πολιτών. Βέβαια, αυτό που πάντα πιστεύω είναι όχι υποκατάσταση, πλήρης υποκατάσταση του κράτους, επικουρικά, συμπληρωματικά. Να έρθουν οι οργανώσεις να κάνουν έργο εκεί που δεν μπορεί για λόγους προϋπολογισμού ίσως να το αγγίξει το κράτος περαιτέρω. Έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε δυστυχώς για μια κατάσταση όπου δεν έχει δοθεί λύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς λοιπόν που δεν είχαμε θύματα, να το επαναλάβω αυτό και ας ελπίσουμε να μην έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα στην πορεία. Είδομεν λοιπόν. Παίρνοντας σε ένα άλλο θεματάκι τώρα, το οποίο θα σας το κάνω και σαν πρόταση, έτσι πριν σας το αναλύσω, το οποίο όντως είναι καλό, δημιουργικό, ευχάριστο, για να ξεφύγουμε έτσι λίγο από τη μιζέρια της πλημμύρας και της καταστροφής, έχω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Τι θα λέγατε για ένα λάπτοπ, τι θα λέγατε για ένα τάμπλετ, για ένα smartphone, για μια σύνδεση στο ίντερνετ, μήπως, για ένα χρόνο τουλάχιστον, όλα αυτά δωρεάν, πώς θα σας φαίνονταν? Όχι, δεν κάνω δώρα, μακάρι να μπορούσα να κάνω, έτσι, η αλήθεια είναι, ή εγώ ή ο σταθμός, και όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο τρέχει, και μάλιστα είναι ένα πρόγραμμα πρακτικά, το οποίο τρέχει το κράτος, έτσι, από τους λεγόμενους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος. Να και κάτι καλό, έτσι. Είναι το πλεώνασμα που βγάλε η χώρα. Έχει ονομαστεί το πλεώνασμα κοινωνικό μέρισμα και με βάση κάποια κριτήρια έχει ξεκινήσει η διανομή του. Έτσι. Θα ήθελα να σας πω κάποιες λεπτομέρειες, γιατί μπορεί κάποιοι από εσάς να είστε δικαιούχοι και να μην το ξέρετε. Είναι οι κάτοικοι λοιπόν των πρώτων 8 περιφερειών της Ελλάδας που θα εφαρμοστεί πιλωτικά το μέτρο αυτό του κοινωνικού μερίσματος, όπου θα δίνονται δωρεάν laptops, tablets και σύνδεση στο ίντερνετ. Αυτό θα γίνει ως εξής. Θα μπορείτε να μπαίνετε στο TaxisNet με τους κωδικούς σας, που όλοι βέβαια πλέον έχουμε κωδικούς, γιατί είναι και ηλεκτρονική η υποβολή των δηλώσεων, και μπορείτε εκεί να δείτε, έτσι, την δράση, την λεγόμενη ψηφιακή αλληλεγγύη, έτσι λέγεται. Υπάρχει εκεί ένα κουπόνι που αντιστοιχεί στον κάθε ωφελούμενο, δικαιούχο δηλαδή του κοινωνικού μερίσματος, που περιλαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό. Το παίρνετε λοιπόν αυτόν τον αριθμό και το συνολικό κόστος του κουπονιού είναι το άθροισμα του κόστους και των τριών παροχών, δηλαδή πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοπλισμός και υποστήριξη, και εκεί θα φαίνονται και τα κόστη μέσα στο σύστημα. Άρα λοιπόν ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί μέσω του site, έτσι, και με τη χρήση των συνθηματικών, δηλαδή βάζετε username password στο TaxisNet, να δείτε, έτσι, μέσω των κωδικών σας, αν καταρχήν είστε επιλέξιμος. Αν δηλαδή είστε ωφελούμενος της συγκεκριμένης δράσης. Θα τυπώνετε το μοναδικό κωδικό σας, του κουπονιού, έτσι, και θα μπορείτε να επικοινωνείτε στην πορεία, θα λαμβάνετε το σχετικό email, αυτόματα, αν είστε δικαιούχοι, έτσι. Τώρα, αυτό έχει βέβαια μια γενικότερη διαδικασία, να το πούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι αν είστε δικαιούχοι και μπείτε μέσα στο Taxis και το δείτε, γιατί όντως αυτό φαίνεται, μπορείτε αμέσως να το κυνηγήσετε. Έτσι, να το πούμε αυτό. Να πούμε ότι οι δικαιούχοι πολίτες μπορούν να ελέγξουν στο website, έτσι, αν ο κωδικός κουπονιού είναι υπαρκτός και ότι αντιστοιχεί στα προϊόντα αυτά. Και μάλιστα, οι στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στους πολίτες, έτσι, η πρόσβαση λοιπόν στους δικαιούχους, σε τεχνολογίες γενικότερα υψηλού επίπεδου, μέσω της ψηφιακής σύγκλησης, έτσι. Πολύ βασικό αυτό, να έχουμε όλοι ίσες ευκαιρίες, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, να έχουμε κάποιο μέσο που μπορούμε να απολαύσουμε την πληροφορία, έτσι, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων γενικά των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική. Να πω ότι στο εξωτερικό έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, θα τολμήσω να πω πώς έχω διαβάσει, και πάνω από τη Γερμανία, σκανδιναβικές χώρες, η είσοδος στο ίντερνετ, η πρόσβαση και σε ψηφιακές γενικότερα τεχνολογίες είναι άνω του 80-90%. Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα να διανύσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, ανά μέσο όρο πρέπει να είμαστε 50-60. Έχουμε διανύσει δρόμο, αλλά έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε. Αλλά θα έλεγα να μην το ξεχάσετε. Αυτό το οποίο σας αναφέρω, μπείτε παρακαλώ στο site, έτσι, του TaxisNet με τους κωδικούς σας, για να δείτε αν είστε δικαιούχοι. Από εκεί πέρα, αν έχετε οποιαδήποτε απορία, έτσι, μπορείτε ίσως να επικοινωνήσετε
και τηλεφωνικά με την εφορία, έτσι, με την δική σας εφορία για να σας δώσουν κάποιες οδηγίες ή με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έτσι, που ουσιαστικά έχει και το site. Τώρα, επειδή βλέπω με ρωτάτε αν έχει σημασία από πού είναι κάποιος, έτσι, και αν αξίζει τον κόπο να μπει κτλ. Να σας πω το εξής. Οι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις περιφέρειες σύγκλησης, έτσι, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. Έτσι. Αυτοί είναι αρχικά οι δικαιούχοι και είναι περίπου, όπως έχει καταμετρηθεί από τα στοιχεία, 289.000 πολίτες. Έτσι. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένες περιφέρειες πιλωτικά. Έτσι. Άρα επιβεβαιώνω ότι δεν ισχύει σε πρώτη φάση αυτό για την Αθήνα. Αλλά βέβαια, επειδή μας ακούτε και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό από όλη την Ελλάδα και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, σας προτείνω και σας προκαλώ να το κάνετε γιατί είναι για το καλό σας. Λοιπόν, και με αυτό θα πάμε στο επόμενο μας κομματάκι, το οποίο είναι πολύ πολύ διάσημο και διαχρονικό. Έτσι, Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Πάμε, Hero.